οι βέλτιστες πρακτικές για να δημιουργηθεί το κοινό μέλλον μέσα από κοινή ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής ανάπτυξης και συνοχής της Ευρώπης για την ολοκλήρωση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των χωρών, αλλά και για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, τονίστηκαν μεταξύ άλλων στην έναρξη των εργασιών του Olympia Forum, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και της Εφημερίδας Πατρίς, ως και την Κυριακή στην Αρχαία Ολυμπία. Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώνονται στην Ηλία, η διοργάνωση, σεβόμενη τις κυβερνητικές οδηγίες και θέλοντας να προασπίσει την ασφάλεια του κοινού, πραγματοποίησε συνεδρίες της πρώτης ημέρας μόνο διαδικτυακά, χωρίς την παρουσία κοινού. Το Σαββατοκύριακο το συνέδριο θα διεξαχθεί κανονικά στις εγκαταστάσεις του ΣΠΑΠ στην Αρχαία Ολυμπία. Την έναρξη του συνεδρίου έκανε ο πρόεδρος του Olympia Forum, Λευτέρης Βαρουξής. Στόχος μας είναι η παρουσίαση και η ανταλλαγή διαφορετικών, αλλά πάντα τεκμηριωμένων απόψεων, που θα μας οδηγήσουν ένα βήμα πιο κοντά στη χάραξη εκείνης της πολιτικής που χρειαζόμαστε. Αυτή η επώδυνη κρίση επιβάλλεται να μας οδηγήσει στην επανεξέταση με απόλυτη προσοχή και ειλικρίνεια της αποτελεσματικότητας των υπάρχοντων μηχανισμών και στη δημιουργία νέων. Καλούμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ να σχεδιάσουμε τα μελλοντικά μας βήματα, να πάρουμε αποφάσεις για το κοινό μας καλό. Καλούμαστε με υπευθυνότητα να προβλέψουμε και να προετοιμαστούμε για το απροσδόκητο στην εποχή του COVID. Με ένα όμως κοινό όραμα, ένα κοινό στόχο, το συνέδριο αυτό να γίνει θεσμός. Η Ολυμπία να μπει στο πάνθεον των μεγαλύτερων συνεδρίων της Ευρώπης. Να γίνει πηγή περιφερειακής ανάπτυξης. Θα το πετύχουμε? Πιστεύω ακράδαντα πως ναι. Όπως και ιδρυτής αυτής της εφημερίδας που της έδωσε το χαρακτηριστικό τίτλο Πατρίδα, που έβαλε δίπλα στο όνομα αυτό το λαμπαδιοδρόμο Ερμή, αποτείοντας φόρο τιμή στην Ολυμπία. Τον ιερό αυτό τόπο που σήμερα μας φιλοξενεί. Που δεν πτωήθηκε παρά τις αντίξωες συνθήκες της εποχής στις αρχές του παρελθόντος αιώνα, βλέποντας μπροστά και μόνο μπροστά. Έτσι κι εμείς ενώνουμε σήμερα τις δυνάμεις μας και δίνουμε αγώνα μέσα στις σημερινές αντίξωες συνθήκες, μέσω της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και της οργής της μητέρας φύσης με τα ακραία σημερινά καιρικά φαινόμενα. Και ο αγώνας αυτός καταδεικνύει την πίστη σε αυτό που κάνουμε, αλλά και σε αυτό που στοχεύουμε. Καλωσορίσατε στο συνεδριό μας. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου, το οποίο ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής, οι ομιλητές ανέδειξαν την αποκέντρωση ως βασικό πυλώνα διαχείρισης όχι μόνο τοπικών αλλά και εθνικών ζητημάτων. Όπως τόνισαν, οι πόροι της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να διατεθούν σε αυτούς τους τομείς που θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των περιφερειών. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η αναφορά του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη ότι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια είναι μοναδική. Πρέπει να ανακάμψουμε από την ύφεση που προκαλεί η πανδημία και τα τραύματα που επιφέρει η ύφεση αυτή και ταυτόχρονα να καλύψουμε το τεράστιο επενδυτικό κενό που δημιούργησε η δεκαετής ελληνική κρίση και οι λανθασμένες πολιτικές που ακολουθήθηκαν ειδικά στα τελευταία χρόνια. Πρέπει δηλαδή να ανακάμψουμε και να αναπτυχθούμε ταυτόχρονα. Από οικονομικής πλευράς, που είναι και η δική μου η αρμοδιότητα, και από πλευράς δημόσιας οικονομικής, το πρόβλημα που κληρονομήσαμε έχει να κάνει με την υπερφορολόγηση της παραγωγικής δραστηριότητας και το πολύ υψηλό κόστος που έχει η εργασία προπαντός, καθώς και η εκτεταμένη γραφειοκρατία που πνίγει την επιχειρηματικότητα και όλα αυτά συνδέονται και με την παραμονή στην Ελλάδα ενός σημαντικού κομματιού της οικονομίας στο μαύρο κομμάτι, στην αθέατη πλευρά του φεγγαριού που έχει τη φοροδιαφυγή και την μαύρη εργασία. Η αλλαγή μοντέλου που επιδιώκουμε έχει ως κύριο στόχο τη στροφή σε μια πολύ πιο εξωστρεφή οικονομία που να είναι διεθνώς ανταγωνιστική με πολύ μεγαλύτερο άσπρο τμήμα που πληρώνει όμως, που το κράτος δηλαδή επιβάλλει, πολύ χαμηλότερους φόρους και εισφορές.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης στον χαιρετισμό του μίλησε για την ανάγκη να καταβληθεί μια επιτυχημένη προσπάθεια για να αλλάξει η κατάσταση που επικρατεί στην Δυτική Ελλάδα. Αυτή η όσμωση που επιχειρείται αυτές τις ημέρες στο φόρουμ, ακόμα και μέσα από τα ψηφιακά μέσα, αποτελεί ένα μεγάλο ζητούμενο, αλλά και ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη Δυτική Ελλάδα, η οποία έχει ανάγκη από τη μέγιστη δυνατή εξωστρέφεια και την αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής στρατηγικής ανάπτυξης. Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είμαστε στην πρώτη γραμμή κάθε προσπάθειας που αναδεικνύει τον δυναμισμό καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Και η αρχαία Ολυμπία και ο συμβολισμός της είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που μας κάνει πραγματικά περήφανους. Και αυτή η σύνδεση που επιχειρείται σήμερα για εμάς ως Περιφέρεια έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μας ανάγκασαν να είμαστε σε μια απομακρυσμένη σύνδεση. Αλλά τα ζητούμενα και οι προβληματισμοί δεν αλλάζουν. Σε μια εποχή που η δημόσια υγεία και με τη σειρά της η οικονομία διέρχονται βαθιά κρίση, που ανατρέπει τα υφιστάμενα δεδομένα, τις συνήθειές μας, αλλά και το χάρτη της δραστηριότητας. Σε μια εποχή αβεβαιότητας. Για να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την αβεβαιότητα, πρέπει αφενός με να την αποδεχτούμε και αφετέρου να αλλάξουμε προσέγγιση. Να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μας. Να υιοθετήσουμε ταχύτητα και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων. Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος στον χαιρετισμό του μίλησε για την προοπτική ανάπτυξη της Αρχαίας Ολυμπίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Σωματείο Διάζωμα μέσα από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με στόχο, όπως είπε, να αποτελέσει το εγχείρημα του μέλλοντος για την Αρχαία Ολυμπία. Υπάρχουν πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία στη χώρα, τα οποία με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει αξιοποιήσει με επιτυχία ή με σχετική επιτυχία ή και με αποτυχία πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια. Το βασικότερο εξ αυτών είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ένα αναπτυξιακό θα έλεγα εργαλείο, το οποίο μπήκε στη ζωή των περιφερειών και της χώρας γενικότερα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 14-20. Και πρόκειται για την άποψή μου για το πιο ολοκληρωμένο, το λέει και η λέξη η ίδια, η ονομασία του, το πιο ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό κατά την άποψή μου εργαλείο που στηρίζεται και σε εθνικούς αλλά κυρίως σε κοινοτικούς πόρους. Μιλάω για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Μια εμπειρία η οποία δεν έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο προηγούμενο διάστημα. Τόσο οι διαχειριστικές αρχές, όσο οι περιφέρειες, όσο και το ίδιο το κράτος, αλλά και οι Δήμοι ως φορείς υλοποίησης, δεν ήταν πάντα έτοιμοι ένα τέτοιο καινούριο εργαλείο να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρόλα αυτά, έχει αφήσει ένα αποτύπωμα και προφανώς έχει αφήσει και μια εμπειρία. Την εμπειρία την οποία εμείς εδώ στην Ολυμπία μαζί με την Περιφέρεια και θέλω να ευχαριστήσω από το βήμα αυτό τον Περιφερειάρχη που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα, μπορώ να πω ως ένα βαθμό ότι το συναποφασίσαμε και τον Σταύρο τον Μπένο, ίσως τον σπουδαιότερο Έλληνα αυτοδιοικητικό που μέσα από τις τάξεις του Σωματείου το Διάζωμα μετέχει σε αυτό το εγχείρημα που μπορεί να είναι το εγχείρημα του μέλλοντος για την Αρχαία Ολυμπία. Ο Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, έθεσε ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και της εθνικής οικονομίας την κρατική παρέμβαση και την στήριξη του κοινωνικού κράτους για να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική. Μια άλλη πολύ κρίσιμη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν είναι αυτό το οποίο ονομάζεται και στη διεθνή βιβλιογραφία το ζήτημα της ανθεκτικότητας. Το ζήτημα δηλαδή του πώς οι κοινωνίες μας προστατεύονται, θωρακίζονται απέναντι σε φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομών σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ως αναγκαία συνθήκη για την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Και βεβαίως επειδή γνωρίζω ότι μιλάω και σε μια περιοχή η οποία αυτές τις μέρες δοκιμάζεται από μια τέτοια κρίση με τον κυκλώνα του Ιαννού. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μπορέσουμε να περάσουμε και αυτή την δυσκολία χωρίς μεγάλες συνέπειες. Όμως, αυτό το οποίο είναι απολύτως σαφές είναι ότι τέτοιου τύπου κρίσεις θα τις βρίσκουμε μπροστά μας συνέχεια στο μέλλον. Άρα το πόσο χειρώνουμε την κοινωνία μας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, τα οποία συνδέονται και με τη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων,
είναι ένα πολύ κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, ζήτημα.